Στην αυτοδιοίκηση και στις τοπικές κοινωνίες πετά εμέσως τον μπαλάκι της ευθύνης για την τύχη των μεταναστών που μεταφέρθηκαν την περασμένη Κυριακή στην Παλαιόχωρα το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Μέχρι στιγμής 68 ψυχές, ανάμεσά τους και 3 παιδιά, σητίζονται και φιλοξενούνται χάρη στη φιλανθρωπία κατοίκων, συλλόγων, της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Ελλήνου και της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελήνου. Όλο αυτό επαφίεται στην αλληλεγγύη, στην αγάπη που δείχνουν οι άνθρωποι και οι τοπικές κοινωνίες για κάποιους ανθρώπους που τους έχει τύχει να βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση. Ο Δήμος από μόνος του όχι, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, δεν μπορεί να συνεχίσει. Μετά από κάποιο καιρό θα δηλώσει και ο Δήμος αδυναμία. Οι προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής Καντάνου Σελήνου να πιέσει το Υπουργείο για το αυτονόητο πέφτουν μέχρι σήμερα στο κενό. Απάντηση δεν έχουμε. Περιστατωμένη απάντηση, επίσημη απάντηση δεν έχουμε λάβει μέχρι τώρα. Απλώς μας λένε ότι το εξετάζουν το θέμα και θα μας απαντήσουν. Την ίδια ώρα, η Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Ελλήνου, με ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, εξηγεί πως και οι εθελοντές έχουν ξεπεράσει τα όρια των αντοχών τους. Μετά από 4 ημέρες συνεχών υπηρεσιών πολλών ωρών, στο χώρο που φιλοξενούνται από την περασμένη Κυριακή οι πρόσφυγες, δηλώνουμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και σύλλογοι έχουμε φτάσει και έχουμε ξεπεράσει τα όρια μας. Ούτε ο χώρος είναι κατάλληλος για μακροχρόνια φιλοξενία και ούτε η ψυχολογική κατάσταση των φιλοξενούμενων επιτρέπουν παραπάνω παραμονή. Δεν ξέρουμε τίποτα και εμείς περιμένουμε πληροφορίες. Αυτά που ακούγονται είναι ότι πλέον υπόκειται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Επιτροπής Μεταναστών. Όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να μείνουμε εδώ. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω στις χώρες μας και ζητάμε αυτή τη βοήθεια. Για την κάλυψη των αναγκών των μεταναστών σε σύτηση και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, έχει κινητοποιηθεί η Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελήνου μέσω του Ανουσάκιου Ιδρύματος και του Κοινωνικού της Παντοπολίου. Μάλιστα, ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος, σε ανακοίνωσή του, τονίζει πως η αλληλεγγύη είναι υπόθεση όλων μας. Η Εκκλησία, στο πρόσωπο κάθε ανήμπορου, αναγκεμένου και αδύναμου ανθρώπου, ανεξαρτήτως πιστεύω, θρησκείας, καταγωγής και προελεύσεως, συναντά το πρόσωπο του Χριστού. Χρέος της η ανακούφιση των προσώπων αυτών. Αυτό το χρέος προσπαθούμε να διακονίσουμε και εμείς, καλύπτοντας άμεσες και επιτακτικές ανάγκες τους. Στο μεταξύ, 2 από τους μετανάστες συνελήφθησαν από τις λιμενικές αρχές με την κατηγορία της παράνομης διακίνησης ανθρώπων και παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα Χανίων.